Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι αυτές τις μέρες θα γίνει η διανομή της δεύτερης φάσης των τροφίμων του συγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας σε περιφερειακό επίπεδο. Θα γίνει η κατανομή τροφίμων στην έδρα του κάθε πρώην Δήμου αλλά και στον Δήμο Χίου για όσους έχουν κάνει αίτηση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Χίου. Έχει βγει πρόγραμμα κάθε μέρα ανάλογα με αλφαβητική σειρά πώς θα γίνεται η διανομή των τροφίμων. Στο Δήμο Καμποχώρων στο Χακιός την Παρασκευή 15 Δευτέρου, στο Δήμο Αγίου Μινά, στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά την Δευτέρα 18 Δευτέρου, στο Δήμο Μαστιχοχωρία, στο πρώην Δημαρχείο, στο Πυργή, την Τρίτη 19 Δευτέρου και την Τετάρτη 20 Δευτέρου, στο Δήμο Ιωνία, στο συνεταιρισμό Μαστιχοπαραγωγό στην Καλλιμασιά, την Πέμπτη 21 Δευτέρου, στο Δήμο Καρδαμήλων, στην Πλατεία Μαρμάρου, την Δευτέρα 25 Δευτέρου και στο Δήμο Αμανής, στο Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο της Βολισσού, τη Δευτέρα 25 Δευτέρου. Αυτές τις μέρες θα δοθούν τα τρόφιμα, η δεύτερη φάση των τροφίμων, στις ημερομηνίες που αναφέραμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Τεσσαρώνη, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα και το κατευθύνει πάρα πολύ καλά. Και θα πρέπει να πω ότι για το 2014, για το 2013-2014, έχει υποβληθεί η πρόταση έτσι ώστε να συνεχίσουμε και να, με τη βοήθεια βέβαια του Υπουργείου Γεωργίας και το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα να το συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε τρόφιμα και την επόμενη προγραμματική περίοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να σας πει ο κύριος Τετσαρώνης. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Πραγματικά συνεχίζεται η δεύτερη φάση διανομής τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το διάστημα μοιράζουμε τα τρία προϊόντα από τα πέντε, δηλαδή είναι το ρύζι, το οποίο είναι της εταιρείας Αγκρίνο, το λάδι που είναι το ελαιόλαδο Μινέρβα, Αγνό Παρθένο ελαιόλαδο και η γραβιέρα της από την Κρήτη. Οι ποσότητες που έχει ο Δήμος, και αυτό πρέπει να σταθούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα σας πω μόνο ότι μόνο το ρύζι είναι 20 τόνοι ρύζι και 649 κιλά. Το λάδι είναι περίπου τις 6.000 λίτρα και η γραβιέρα είναι περίπου τους 2,5-2,170 για την ακρίβεια, 2 τόνοι και 170 κιλά. Όντως ο Δήμος στην κοινωνική πολιτική που έχει πει ο Δήμαρχος να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να φέρουμε για τους ανθρώπους αυτούς, θα ενταχθεί και για το 2013 για να ξαναέρθουν τα τρόφιμα πάλι στοιχείο. Θέλω να μείνω για ένα λεπτό μόνο, δεν θα σας απασχολήσω παραπάνω. Όσο αφορά τη διανομή των τροφίμων, τα άτομα τα οποία πήραν τρόφιμα θα πάρουν από το ίδιο μέρος που τα είχαν πάρει και την προηγούμενη φορά. Το συμπλήρωμα δηλαδή των τριών προϊόντων θα τα πάρουν από τους αντίστοιχους δήμους. Εμείς θα ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή, θα τα δώσουμε και σε εσάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς τις ημερομηνίες και παράλληλα θα σας ενημερώσουμε μετά τις 26-27 του μηνός το τι θα γίνει για το καινούριο πρόγραμμα. Συμφωνεί. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι τα γράμματα, επειδή ο Δήμος Χίου έχει τα περισσότερα άτομα, στο ΚΕΚ Όμηρος από Δευτέρα ξεκινάμε, 11 Δευτέρου, και είναι όσον το επώνυμο αρχίζει από Α έως Ι, την Τρίτη 12 Δευτέρου όσον το επώνυμο αρχίζει από Κ έως Ξ, την Τετάρτη 13 Δευτέρου όσον αρχίζει από Ω έως Σ και την Πέμπτη 14 Δευτέρου όσον αρχίζει από Τ έως Ω. Τις υπόλοιπες μόνο για όσους έχουν κάνει αιτήσεις στο Δήμο της Χίου και στο ΚΑΠΗ του Δήμου Χίου. Όσοι έπαιρναν από το ΚΕΚ Όμηρος δηλαδή. Όσοι έπαιρναν από το ΚΕΚ Όμηρος. Τα υπόλοιπα τρόφιμα θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες παλιές δημοτικές ενότητες, οπότε θα ενημερωθούν από τους αντίστοιχους αντιδημάρχους πότε θα δοθούν τα τρόφιμα. Συμφωνεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αντιστοιχεί στα τρόφιμα? Σε κιλά περίπου είναι από ένα άτομο περίπου μισό κιλό γραβιέρα, ένα μπουκάλι λάδι και το ρύζι περίπου 6-7 κιλά νομίζω ότι είναι, μην είναι και παραπάνω. 7 κιλά το άτομο.